Την 3η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε η τρίτη τεχνική συνάντηση των εταίρων και εκπροσώπων φορέων που συμμετέχουν στο έργο Sailing Across the Black Sea του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο όλα έχει οριστεί ως επικεφαλής εταίρος για την επίσημη έναρξη της περιόδου υλοποίησης. Η συνάντηση αυτή θα διαρκέσει μέχρι την 5η 25 Ιουλίου. Το έργο αποτέλεσε αντικείμενο μακρόπνοου σχεδιασμού του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας φιλοξενίας τουριστικών σκαφών καθώς και την ενδυνάμωση των δεσμών συνεργασίας με λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, στοχεύοντας την ενίσχυση τουριστικών ροών προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης εδώ και ένα χρόνο αξιολογήθηκε σε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα, το λεγόμενο Sailing Across the Black Sea, στο οποίο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα του Μπουργκάς και με αντίστοιχη εταιρεία στο Βατούμι της Γεωργίας εκπονούν και υλοποιούν ένα πρόγραμμα από το οποίο το λιμάνι έχει να κερδίσει σημαντικά ωφέλη, το πιο σημαντικό από τα οποία είναι η προμήθεια πλωτών εξεδρών που θα εγκατασταθούν μέσα στο μικρό λιμενίσκο και θα δώσουν τη δυνατότητα λιμενισμού περισσότερων πλοίων, κυρίως τουριστικών σκαφών αναψυχής. Το επόμενο πρόγραμμα θα έχει ως σκοπό την προμήθεια ηλεκτροκινούμενους σκάφους όπως διαθέτει και το Μπουργκάζ, διότι θα αποφεύγεται η ρήπανση ή οποιοδήποτε άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η παροχή ενός τέτοιου σκάφους θα παρέχει τη δυνατότητα σε όσους περνάνε από το φρατικό πέλαγος να λαμβάνουν πληροφορίες για τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες, την επισκευή, τη στάθμευση και την ασφάλεια των επισκεπτών, καθώς και τη δυνατότητα επισκεψιμότητας ανάλογα με τον χώρο στάθμευσης που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Η συνάντηση αυτή, ύστερα από το kick-off meeting που έγινε πριν από μερικούς μήνες, είναι η δεύτερη στη σειρά, θα γίνει με την παρουσία όλων των φορέων, αλλά και του φορέα διαχείρισης που είναι στη Ρουμανία. Θα έρθουν από σήμερα δηλαδή όλοι εδώ και για ένα τριήμερο θα κάνουμε την τεχνική συνάντηση, να δούμε τις λεπτομέρειες πώς προχωράει το πρόγραμμα. Ο προγραμματισμός είναι εμείς τον Οκτώβριο να έχουμε και τις πλωτές εξέδρες στο λιμάνι, έτσι ώστε να τις βάλουμε και να τις θεμελιώσουμε οριστικά. Προβλέπει επίσης το τρίμερο εδώ μια συνάντηση στη Σαμοθράκη και μια περιήγηση των φιλοξενούμενων στην πόλη μας, όπως επίσης και μια συνάντηση και ένα fishing trip, ένα ψάρεμα ξεκινώντας από τη Μάκρη, στην περιοχή της Μάκρης και στην περιοχή δηλαδή του Θρακικού Πελάγους, που όπως ξέρουμε είναι ο καλύτερος ιχθυγεννητικός σταθμός της Μεσογείου. Σημαντική είναι η επικύρωση του Master Plan σε ό,τι αφορά την Δυτική Χερσαία Ζώνη, η οποία είναι προνομιακή ζώνη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ο απότερος στόχος είναι η σύνδεση του λιμανιού με την πόλη κατ' επέκταση με ξένες χώρες στα πλαίσια ψυχαγωγικών, πολιτισμικών και ναυταθλητικών θεαμάτων, αλλά και το ίδιο το λιμάνι να αποτελέσει καταφύγιο μικρών και μεσαίων σκάφων αναψυχής. Η υλοποίηση αυτού του στόχου πιθανότατα θα επιτευχθεί και θα υλοποιηθεί με την προκήρυξη κάποιου νέου σχετικού διαγωνισμού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το πρόγραμμα πηγαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι διαγωνισμοί έχουν γίνει, το τουριστικό κιόσκι έχει φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Επομένως, πλωτές εξέδρες, τουριστικό πληροφοριακό υλικό και κιόσκι αντίστοιχο μέσα στο λιμάνι θα δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα σε μια εποχή που το λιμάνι πιέζεται πάρα πολύ από προτάσεις ξένων σκαφών αναψυχής, ιδιαίτερα από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας αλλά και την Τουρκία, για λιμενισμό και χειμερινή συντήρηση, παραμονή εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία που θα δώσει προστιθέμενη αξία και στο ίδιο το λιμάνι, αλλά και στην τοπική οικονομία, στο βαθμό που η συντήρηση ενός σκάφους και μάλιστα καλών σκαφών και μεγάλων σκαφών θα δώσει την ευκαιρία σε νέα επαγγέλματα και νέες θέσεις εργασίας μέσα στο λιμάνι. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν από σήμερα το βράδυ τους φιλοξενούμενους στο λιμάνι, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και θα είμαστε αισιόδοξοι ότι στο φθινόπωρο θα έχουμε τις εγκαταστάσεις αυτές που θα δώσουν μια προστιθέμενη αξία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.